Είπαμε ότι όλοι χαϊδεύουν την Τουρκία αυτή τη στιγμή. Έτσι είδαμε και τους Γερμανούς, τα παρουσιάσαμε νωρίτερα αναλυτικά. Πριν από λίγο είχαμε, πριν από 19 λεπτά, ένα tweet από τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Δένδια, και μέσω αυτού μάθαμε ότι υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό ομολογό του, τον κύριο Μπλίνκεν, εφόλης της ύλης. Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει μέσα και το θέμα των δύο πλοίων μας που κρατούν οι Ιρανοί αυτή τη στιγμή με απολύτως παράνομο τρόπο. Επειδή όλο αυτό μπλέκει πολύ, ζήτησα από τον κύριο Κερίδη, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, και στο βόρειο τομέα, γιατί έχουμε αρχίσει να τα λέμε τώρα, έτσι, μην πείτε εσείς τίποτα, εγώ κύριε Κερίδη και καθηγητή, να εκτιμήσουμε λίγο το μέχρι που μπορεί να το φτάσει ο Ερντογάν. Δηλαδή είδαμε το καρακιτσαριό αυτό το χθεσινό, με τα όσα πάνω από τον τρόλο της Αγίας Σοφιάς, το οποίο δεν είναι μόνο ότι το βλέπεις και λες kids, είναι ότι δεν μπορεί να σκεφτείς ποτέ ότι χώρα η οποία θέλει να ανοίξει στο δυτικό κόσμο μπορεί να κάνει αυτά τα πράγματα. Να βάζει τους Οθωμανούς να σκοτώνουν τους σταυροφόρους και να προκαλεί όλο αυτό το σώμα που βλέπουμε, της μυσαλλοδοξίας. Μπορεί να φτάσουμε σε μείζωνα ένταση μέσα στο καλοκαίρι, κύριε Κερίδη? Κοιτάξτε, η Τουρκία επιστρέφει στην ένταση συνολικά, όχι μόνο στο Αιγαίο, θα σας έλεγα. Καταρχάς στο ΝΑΤΟ, όπου επιχειρεί να ανατινάξει μια κεντρική επιλογή της Δυτικής Συμμαχίας, που είναι η επέκταση στη Σουηδία και στη Φιλανδία. Στη Συρία, όπου προετοιμάζει μια νέα εισβολή στρατιωτική επιχείρηση σε βάρος των εκεί Κούρδων, που είναι σύμμαχοι των Αμερικάνων και εξοπλισμένοι από τους Αμερικανούς απέναντι στο ISIS. Και βεβαίως εδώ στο Αιγαίο, στην Ανατολική Μεσόγειο, έχουμε μια συνολική, να πούμε, επιστροφή στην ένταση, καθώς φαίνεται ότι η επίθεση γοητείας που επιχείρησε το προηγούμενο διάστημα δεν του βγήκε και δεν μπορούσε να του βγει, γιατί επί του εδάφους η Τουρκία δεν αλλάζει και οι Αμερικανοί ζητούν συγκεκριμένα πράγματα, να διώξει τους S-400, αν θέλει κάποια άλλα πράγματα, τα F-16 ή τα F-35, και τώρα επιστρέφει στην ένταση και για εσωτερικούς πολιτικούς λόγους, απέναντι στα οικονομικά διέξοδα και τα άλλα αδιέξοδα. Ναι, μην πούμε πρωτίστως για εσωτερικούς λόγους. Δηλαδή, ενδεχομένως να είναι και ο νούμερο ένα λόγος αυτή τη στιγμή. Αλλά λίγη σημασία έχει η ιεράρχηση αυτή. Κύριε Βαγγελάτο, δεν έχει προσεχθεί το γεγονός ότι έχουν φύγει τα παλιά θεσμικά αντίβαρα. Όλη η εξουσία έχει συγκεντρωθεί στα χέρια ενός ανδρός, του Προέδρου. Η παλιά διπλωματική γραφειοκρατία έχει περιθωριοποιηθεί και αυτός ο ηγέτης, ο οποίος ξέρει να λαϊκίζει και ενδιαφέρεται προστίστως για την επανεκλογή του και δίνει έναν αγώνα πολιτικής και όχι μόνο επιβίωσης, υποτάσσει συστηματικά την εξωτερική πολιτική της Τουρκίας, τις εσωτερικές πολιτικές του ανάγκες, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, τον κάνει. Ναι, και θα έλεγα ότι επιχειρεί πάντα και μια αντιστροφή πραγματικότητας, η υπέρχεση να γίνεται πολύ επικίνδυνη. Δηλαδή, όταν βλέπεις έναν άνθρωπο διαρκώς να λέει το άσπρο μαύρο, και αυτό το κάνει ο Ερντογάν σε κάθε επίπεδο, όχι μόνο απέναντί μας, απέναντι σε όλη τη Δύση, εκεί ανησυχείς πραγματικά, γιατί κάποιες, από ένα σημείο και μετά, αυτή η αντιστροφή αρχίζει να γίνεται η δική του πραγματικότητα. Δηλαδή, άλλο είναι να κάνεις αντιστροφή, να λες το άσπρο μαύρο και να το ξέρεις, αλλά όταν αρχίσεις να βλέπεις το άσπρο μαύρο, εκεί το πράγμα πια γίνεται ακραία επικίνδυνο. Το θλιβερό είναι ότι έχουν παρασυρθεί και όλοι, το σύνολο σχεδόν του πολιτικού σκηνικού στην Τουρκία, σε αυτή την διελκυστίνα, να πούμε. Έχεις έναν ακροδεξιό Μπαχτσελή, ο οποίος ζητάει να φύγει η Τουρκία. Κύριε Κερίδη, το πιο δύσκολο, ξέρετε ποιο είναι, ότι έχεις να τον χαϊδεύουν όπως οι Γερμανοί με τη δήλωση που έκαναν σήμερα περί του Βρίτετα, και οι Αμερικανοί προσπαθώντας να κρατήσουν μια ισορροπία για να μην δυσαρεστήσουμε τους Τούρκους και φύγουν από την Δύση και περάσουν στη Ρωσία. Ναι, η μικαραμέλα που ο Ερντογάν ξέρει να επιπλάει πολύ καλά, αλλά το ερώτημα είναι πόσο αυτή η καραμέλα ακόμα θα κάνει να λιώσει. Και το λέω γιατί, ευθέως σας το ρωτώ, ακούω την εκτίμηση ότι αν θα επιχειρούσε να κάνει κάτι μετά τη Συρία, γιατί εκείνη το πρώτο πεδίο του, θα ήταν να στείλει ένα σκάφος και να τρυπήσει νότια της Κρήτης σε αυτό το περιβόητο τουρκολιβικό σύμφωνο, τον Ιούλιο ή τον Αύγουστο. Εκτιμάτε ότι μπορεί να το δούμε αυτό? Κοιτάξτε, τίποτα δεν μπορεί να αποκλειστεί, αν και σήμερα τα πράγματα είναι δυσμενέστερα για αυτόν σε σχέση με το 2020. Πρώτον, εξαιτίας του Ουκρανικού, με τίποτα δεν θέλει η Δυτική Συμμαχία να δει την νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ να διασαλεύεται η ενότητά της και να δημιουργείται ένα τέτοιο μια τέτοια κίνηση, αν πάει να τρυπήσει, που σημαίνει ότι παραβιάζει πια ευθύτατα την εθνική μας κυριαρχία,
κυριαρχία, το τρυπάω είναι κυριαρχία, έτσι. Θα πει εγώ τρυπάω, μα θες έλα βήθησέ με. Εγώ δεν κάνω τίποτα. Νομίζω ότι είναι δικό μου, θεωρώ ότι αυτό είναι που λέει το διεθνές δίκαιο και τρυπάω. Αν θες, τορπίλι. Εμείς τι κάνουμε τότε? Δεν θα πρέπει να προτρέχουμε. Προφανώς παίρνουμε όλα μας τα μέτρα. Έχουμε μεγάλη εμπειρία από το να αντιμετωπίζουμε τις τουρκικές προκλήσεις. Ο Ερντογάν ξέρει, γνωρίζει ότι μπορεί να βρει μια, πώς να σας το πω, συναισθηματική ελληνική κοινή γνώμη και κάποιους στην Ελλάδα που θα παίζανε ένα παιχνίδι περαιτέρω κλιμάκωσης. Εμείς είμαστε απολύτως αποφασισμένοι. Και να σας πω τούτο, ότι η Τουρκία δεν έχει τα F-35 που θα τα είχε αν συνέχιζε μια πορεία μετά το 18-19. Αντιθέτως, η Ελλάδα έχει πάρει τα πρώτα ραφάλ και η ισορροπία δυνάμεων έχει αποκατασταθεί. Έχει έρθει, ναι, σε καλύτερο σημείο. Είναι σημαντικό. Από ό,τι ήταν. Λοιπόν, κύριε Κυρίδη, σας ευχαριστώ πολύ. Πρέπει όμως να προσέχουμε πάρα πολύ και να είμαστε διαρκώς σε εγρήγορση απέναντι σε μια Τουρκία η οποία γίνεται ολοένα και πιο νευρική, ολοένα και πιο απρόβλεπτη και ολοένα και πιο, να πούμε, σε σύγχυση με όλα αυτά που συμβαίνουν. Με τον Κιλιτζάραγλου να θέλει να κλείσει το Ιντσιρλίκ, τη βάση των Αμερικανών, με τον Μπαχτσελή να φύγει από την Ελλάδα. Με την παράνοια, είναι μια παράνοια αυτό που γίνεται στην Τουρκία, πραγματικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.